Δεν συνηθίζουμε να παρεμβαίνουμε, αλλά υπάρχει λόγος. Ακούγοντας τον κύριο Κιγκέρογλου, αναρωτιέμαστε πόσο θράσος πρέπει να έχει ένα κόμμα που κυβέρνησε τόσα χρόνια και που παριστάνει τον προστάτη των Ελλήνων απόδημων με κορώνες χρυσαυγίτικες, κύριε Πρόεδρε. Τι μας λέει ο κύριος Κιγκέρογλου και μας κατηγορεί? Γιατί, λέει, βάζουμε κριτήρια? Άστο τώρα, ντροπή σε εσάς. Ντροπή σε εσάς. Τώρα θα τα πω στο τέλος, αφού προκαλείς. Ξέρουμε κι εμείς. Τι λέει ο κύριος Κιγκέρογλου? Η ελληνική ψυχή. Αυτό είναι το κριτήριο. Δηλαδή, αυτός που δεν έχει κανένα δεσμό με την Ελλάδα θα πάρει από τον ψυχίατρο απόδειξη ότι είναι ελληνική ψυχή? Εμείς κάναμε προσπάθεια, τιτάνια θα έλεγα, σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Πολύ καλά άκουσα. Αυτό που αποδεικνύει είναι η ελληνική ψυχή. Και μάλιστα στο ΚΚΕ απευθυνθήκατε για το αφημί και τη φορολογική δήλωση. Εμείς λέμε, καταρχήν είμαστε το κόμμα που όλα τα χρόνια, όταν αυτή ήταν κυβέρνηση και αρνούνταν οτιδήποτε, λέγαμε ότι πρέπει να λυθεί το πρόβλημα των απόδημων. Είμαστε το κόμμα που κάτσαμε στο τραπέζι, παρά τις μεγάλες διαφορές μας, και προσπαθήσαμε, δεν ξέρω αν το καταφέραμε, ας το πούν όλοι όσοι μας κρίνουν, να βγει ένα θετικό αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τους απόδημους. Και μας βγαίνει τώρα το Πασόκ, που τόσα χρόνια δεν έκανε τίποτα, το αντίθετο μάλιστα, για να μην ανοίξω το στόμα μου και για άλλες πλευρές, για τα τσάρτερ που έρχονταν και ποιος πλήρωνε, για τα λόμπι που κρύβονται από πίσω και που κρύβονταν και που τα στηρίζει και σήμερα, να μας λέει ότι είναι η ψυχή του Έλληνα. Περιμένετε, τελειώνω, τελειώνω. Ξέρουμε τι συμβαίνει και ποια λόμπι είναι πίσω από όλες αυτές τις πολιτικές. Γι' αυτό λοιπόν είναι απαράδεκτη και ανήθικη και χωρίς επιχειρήματα η επίθεση που γίνεται σε εμάς. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα με την πολιτική αντιπαράθεση. Αρκεί να γίνεται σοβαρά, με πολιτικά επιχειρήματα και όχι με κορώνες. Να πάνε να πείτε στους κριτικούς, κύριε Κιγκέρογλου, ότι θα ψηφίζουν όλοι όσοι είναι 5 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια και θα καθορίζουν ποια θα είναι η ελληνική κυβέρνηση. Με βάση τι? Την ψυχή. Η πρακτική είναι διαφορετικά. Λέω λοιπόν, αυτή η αντίληψη του αίματος παραπέμπει πολύ μακριά. Και τέλος, εμείς το καταλαβαίνουμε. Είναι ο επιθανάτιος ρόγχος ή, για να το πω πιο ευγενικά, το κύκνιο άσμα.